Bueno, lo primero, quiero felicitar a mis jugadores por la actitud. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου για την συμπεριφορά τους. El sistema para mí es lo menos importante. Το σύστημα που θα εφαρμοστεί για μένα είναι το λιγότερο σημαντικό. Lo único que quiero es que mis jugadores muestren siempre una actitud de querer ganar. Το μόνο που θέλω είναι οι ποδοσφαιριστές μου πάντα να δείχνουν μια συμπεριφορά, να επιδιώκουν την νίκη. Hoy se reunían muchos factores para poder perder. Σήμερα ήταν πολλοί παράγοντες που θα μπορούσαν να μας κάνουν να χάσουμε. Un terreno de juego que no nos beneficia. Ένα γήπεδο, ένας αγωνιστικός χώρος που δεν μας ευνοεί. Un rival que juega muy fuerte y con mucho juego aéreo. Ένας αντίπαλος που παίζει πολύ δυνατά, που παίζει πολύ δυνατά και στον αέρα. Pero ha sabido ponerse la ropa de trabajo también y quitarse el frac. Αλλά η ΑΕΚ ξέρει να μπορέσει να φορέσει και τη φόρμα της εργασίας και να βγάλει το φράκο. Un partido con 43 faltas, 20 saques de banda. En total, muy difícil para poder jugar. Ha sido difícil para los dos partidos poder ofrecer algo en el fútbol. Por supuesto, ¿no? Es un fútbol que no nos interesa, pero si hoy le hacemos asco, si no jugamos con gusto este partido, hubiese sido una derrota. Cuando no se puede jugar, hay que pelear igual que el rival. Σίγουρα ήταν ένα, δεν παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, αλλά αν προσπαθήσαμε να παίξουμε όμορφο ποδόσφαιρο, ίσως να φεύγαμε με την ήττα. Οπότε πρέπει να δίνουμε μάχη για να μπορέσουμε να παίζουμε και να ανταποκρινόμαστε σε κάθε παιχνίδι. Tiene toda la razón en la pregunta. Estoy totalmente de acuerdo con él. No ha habido continuidad en el juego. Es imposible jugar así. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν υπήρχε καθόλου συνέχεια στο παιχνίδι. Είναι αδύνατο να μπορέσει να παίξει έτσι. Αλλά εσύ, Γιώργο. Κόμπους, καλώς ήρθατε και αρχίσετε στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για τον κόσμο της ομάδας, που έδωσε σήμερα εντυπωσιακό καλό σε μια μέρα πέμπτη καθημερινή και τον κόσμο της ΑΕΚ στην Κρήτη. Bueno, bienvenido antes de todo a Creta. Thank you. La pregunta tiene que ver con la gente de ΑΕΚ aquí en Creta, en los aficionados, cómo apoyaron el equipo, un comentario. Increíble. Así que se me pone la piel de gallina cuando veo personas que lo dan todo a cambio de muy poco, ¿no? Y estamos en deuda siempre con la afición por el apoyo que recibimos allí donde vamos. Πάντα ανατριχιάζω όταν βλέπω αυτή την υποστήριξη του κόσμου, πόσο μάλλον εδώ σήμερα που ήρθανε και μας υποστήριξαν, τους χρωστάμε πάρα πολλά και πραγματικά νιώθω υπέροχα. Solo puedo decir gracias. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ευχαριστώ. Πλατανιάς, en los últimos 11-12 partidos ha tenido siempre resultados positivos, 8 victorias, 3 derrotas. ΑΕΚ también jugaba los últimos partidos muy bien. ¿Crees que Πλατανιάς tiene una responsabilidad, una culpa, digamos, entre comillas, para no seguir ΑΕΚ teniendo los resultados positivos? ¿Y cómo va a ser el segundo partido? Bueno, la verdad que, por supuesto, que el partido ha sido feo porque el rival nos ha puesto las cosas complicadas, ¿no? Nos ha obligado a jugar a un estilo diferente. Σίγουρα το παιχνίδι κατέληξε να είναι άσχημο σε θέαμα, γιατί ο αντίπαλος μας ανάγκασε να παίξουμε και εμείς ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού που συνηθίζουμε. Pero el segundo partido, cada partido es una historia nueva y no se puede garantizar nunca qué puede pasar. Αλλά κάθε παιχνίδι είναι μια νέα ιστορία και δεν μπορεί να εγγυηθεί ποτέ κανείς το τι μπορεί να συμβεί. Το χαρακτηριστικό του παιχνιδιού ήταν η πολύ δύναμη, το πολύ πάθος και στα 93 λεπτά που κράτησε αυτό το παιχνίδι και οι δύο ομάδες πιστεύω ότι δώσανε μάχες χαμηλά στον αέρα και ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι με καλό ρυθμό μπορώ να το χαρακτηρίσω και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ειδικότερα αμυντικά
και επειδή αντικειμενικός σκοπός δικός μας ήταν τουλάχιστον, γιατί στα παιχνίδια του κυπέλλου μετράει πάρα πολύ τον γκολ όταν δεχτεί στην έδρα σου, φροντίσαμε πάνω απ' όλα να μην δεχτούμε γκολ. Είχαμε μια πολύ καλή και οργανωμένη άμυνα, γι' αυτό και δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο, παρόλο ότι ερχόταν από συνεχόμενα καλά αποτελέσματα και μεγάλα σκορ, να κάνει σχεδόν σε όλο το παιχνίδι αν έκανε μια ευκαιρία. Από εκεί και πέρα, νομίζω, σύμφωνα με τις ευκαιρίες που γίναν στο παιχνίδι, αν μια ομάδα δικαιούταν να πετύχει κάποιο γκολ, νομίζω ότι ήταν η ομάδα που μπορούσε τουλάχιστον να πετύχει ένα γκολ μέσα από αυτή την καλή αγωνιστική κατάσταση που έδειξε και σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα, για να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι, ξέρουμε ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε να μπορέσουμε τουλάχιστον τον γκολ που δεν πετύχαμε εδώ να το πετύχουμε εκεί. Αυτά. Πάμε να ρωτήσει. Ναι, πιστεύω ότι θα γίνει έτσι πάλι. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ κλειστό, πολύ δυνατό. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα σίγουρα η ΑΕΚ θα μας πιέσει περισσότερο, θα παίξει πολύ πιο επιθετικά. Θα προετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι. Και όπως είπατε, δεν χάνουμε πάρα πολύ εύκολα σε πολλές έδρες, έτσι και στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Νομίζω ότι θα δυσκολευτεί η ΑΕΚ πολύ, να, πούμε, να μας περάσει κάποιο γκολ ή να μας κερδίσει. Μιχάλη. Πολλές φορές εσείς προπονητές δεχτούσαστε κριτική από εμάς τους δημοσιογράφους για την ποδόσφαιρη την ποιότητα, την θεάμα, την προσφέρω και βάρη. Σήμερα ο διευθυντής έχει σφυρίξει στα 3 φάου. Έχουν βοηθηθεί πάνω από 20 πλάγια άου. 7-8 σάιν, 7-8 κόρνερ. 4-5 φορές έχουν κομμάτια για τον προγραμματικό. Συνολικά έχουμε ανά 60 δευτερόλεπτα κάποια υπόθεση ή κάποια δευτερόλεπτα. Είναι δυνατόν να πιάσουμε ρυθμό και να παίξουμε ποδόσφαιρο ομάδα στα Σε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε κι εμείς τίποτα. Από εκεί και πέρα, ας φροντίσουν οι διαιτητές, ας αφήσουν λίγο το παιχνίδι να παίζεται περισσότερο, να έχει περισσότερο χρόνο. Αλλά από εκεί και πέρα, παρόλα αυτά, έχετε δίκιο, ας πούμε. Είχε πάρα πολλά σφυρίγματα, αλλά παρόλα αυτά, ας πούμε, το παιχνίδι, έστω τα λεπτά αυτά που παίχτηκαν, είχε έτσι ένα πολύ καλό ρυθμό και πιστεύω ότι ήταν και πάρα πολύ δυνατό. Γι' αυτό και το χαρακτηριστικό αυτού του παιχνιδιού ήταν, πιστεύω, ότι πολύ δυνατές μονομαχίες. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς, γιατί όπως βλέπετε τα παιχνίδια ήταν συνεχόμενα το ένα πίσω από το άλλο και εμείς δεν έχουμε τις πάρα πολλές λύσεις για να μπορούμε έτσι να τα απεξέλθουμε.